Η Άνωση Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου 1453. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες στο ημερολόγιο που όταν έρχονται ο χρόνος μοιάζει να σταματά για λίγο, σαν να θέλει η καρδιά να βρει τη δύναμη να αντέξει τα συναισθήματα και η μνήμη σιωπηλά να αποτίσει φόρο τιμής. Για όλους τους Έλληνες και για τους Μικρασιάτες ακόμα περισσότερο, υπάρχουν αρκετές μέρες θύμησης και συγκίνησης. Άλλες θυμίζουν πικρές σελίδες της πιο πρόσφατης ιστορίας, όπως η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποτίων, και η 27η Αυγούστου, η μέρα της εισβολής των Τούρκων στη Σμύρνη το 1922. Άλλες μας ταξιδεύουν αρκετούς αιώνες πίσω, όπως η σημερινή ημέρα, η 29η Μαΐου, η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η χρονολογία αυτή αποτελεί ένα αμφίβολα ορόσημο στην ελληνική ιστορία, καθώς σηματοδοτεί το τέλος της υπερχιλιοετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την είσοδο του ελληνισμού στη ζωφερή περίοδο της τουρκοκρατίας. Η άλωση βέβαια δεν ήρθε ξαφνικά. Υπήρξε η κατάληξη μιας παρατεταμένης περίοδου παρακμής και συρρήκνωσης του κράτους, η οποία νομοτελειακά θα οδηγούσε κάποτε στην πτώση τη στιγμή που μάλιστα ο εχθρός εξ Ανατολών δυνάμωνε συνεχώς και βρήκε στο πρόσωπο του νεαρού Μωάμεθ του δεύτερου έναν φιλόδοξο και ικανό ηγέτη. Αλλά και η ελληνική πλευρά είχε έναν γενναιόψυχο βασιλιά, τον τριλικό Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, σε μια συγκυρία όμως που τίποτα δεν ήταν υπέρ του. Η αναμέτρηση ήταν άνηση, καθώς οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας ήταν μόλις 7 με 9.000 άνδρες, μαζί με τους λίγους γενοάτες του Ιουστινιάνου, ενώ τα στρατεύματα των Οθωμανών γύρω στις 150.000. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου του 1453, όταν παρά τη λησαλέα άμυνα η άλωση επήλθε και ήταν μοιραία. Η κραυγή, η πόλη σε άλλο, αντίχησε σαν τρίνος σε όλες τις θάλασσες και τις στεριές του ελληνισμού. Η Ρωμανία Πάρθεν, αναφωνεί με θλίψη ο λαϊκός ποιητής του γνωστού ποντιακού τραγουδιού. Όμως ο θρήνος δεν ταιριάζει στους Έλληνες. Η Ρωμανία κι αν πέρασε, αν δει και φέρει κι άλλο, συμπληρώνει. Γιατί ο πόνος γεννάει την ελπίδα και με την ελπίδα μπορούμε να ονειρευόμαστε το μέλλον. Αρκεί να γνωρίζουμε το παρελθόν και να διδασκόμαστε από αυτό. Και ένα σπουδαίο δίδαγμα του ιστορικού αυτού γεγονότος είναι πως, αν θέλει ένας λαός να επιβιώσει και να προοδεύσει, οφείλει να αναπτύσσει συνεχώς τις δημιουργικές του δυνάμεις και να στηρίζεται σε αυτές. Όταν υπάρχει διάβρωση εκ των έσω, είναι αναπόφευκτος ο εχθρός να επικρατήσει. Υπάρχουν όμως και κάτι άλλο. Αν λέγεται πως η ιστορία γράφεται από τους νικητές, ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και οι νικητές της γενναίας ψυχής, της ηρωικής θυσίας, που χαράσουν με ανεξίτηλα γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία και με το παράδειγμα, και με το παράδειγμα τους πλάθουν τους νικητές. Τους νικητές του μέλλοντος, όπως είναι η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ας μην είναι μια ημέρα πένθους, αλλά μνήμης και ελπίδας. Η πόλη των πόλεων, η πόλη της δρομιασύνης. Η πόλη δεν χάθηκε. Είναι πάντα εκεί, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Να γεφυρώνει την Ευρώπη με την Ασία, το παρελθόν με το παρόν. Καθώς καθρεφτίζεται στα νερά του Βοσπόρου, παραμυθένια, γοητευτική με την Αγία Σοφιά, το φανάρι, το γαλατά, τα χρώματα, τους ήχους, τις μυρωδιές της, μιλά στην ψυχή μας και έχει ιστορίες τόσων αιώνων να μας διηγηθεί, γιατί είναι ζωντανή και είναι η πόλη της καρδιάς μας. Άλλωστε, πραγματική άλωση
είναι μόνο η λησμονιά και εμείς δεν θα την λησμονήσουμε ποτέ. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον διακεκριμένο καθηγητή θεολόγο, τον κύριο Στυλιανό Αραβαντινό, σε μια σύντομη ομιλία του με θέμα την άλωση της πόλης. Ο κύριος Αραβαντινός γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφύτησε από τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή και την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις δραστηριότητες του συμπεριλαμβάνονται τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές εκπομπών θεολογικού και κοινωνικού περιεχομένου. Υπηρέτησε ως καθηγητής θεολογίας σε γενικά λύκεια των Αθηνών με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τους νέους. Η δεινότητα και η αμεσότητα του λόγου του, βασισμένη στις βαθύτατες θεολογικές του γνώσεις, αλλά και στη ζωντανή πίστη του στον Χριστό, έχει ξεχωριστή επιρροή στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογική σκέψη. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Συνεργάζεται με τον Διορθόδοξο Κέντρο Εκκλησίας της Ελλάδας και την Ιερά Μονή Πεντέλης. Επίσης, συνεργάζεται επί πολλά έτη με ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως επίσης και στην εκπομπή της Κυριακής Λόγος Ωμέγας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια για την άλωση της πόλης από την μεικτή χοροδία Ιωνίου Φωνές της Κερκυριακής Εστίας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Εμίλου Γιανακόπουλου. Ακολουθούν δημοτικά τραγούδια που θα μας πλησιάσει η παραδοσιακή χοροδία και η ορχήστρα της ενορίας του Αγίου Παντελεήμωνα στην Πεύκη. Λίγα λόγια για τη χοροδία όταν έρθει η στιγμή που θα ξεκινήσει η παραδοσιακή χοροδία της ενορίας μας και αμέσως μετά ακολουθεί το χορευτικό του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνα με την καθηγήτρια να πρωτοστατεί την Ελένη την Παλικάρη. Ο κύριος Αραβαντινός να έρθει στο βήμα.